2013 ήταν ορατός, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Η ένταση των πιέσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν άφηνε περιθώρια και οι επιλογές εξαντλούνταν με την πάροδο του χρόνου. Η πολύπλοκη συναλλαγή, η οποία υπογράφηκε χθες και φέρνει το μεγαλύτερο μέρος του καλού συνεργατισμού στην Ελληνική Τράπεζα, μπορεί να χαρακτηριστεί, κυρίες και κύριοι, και μονόδρομος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει όμως όρους για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά σε μια ακτινογραφία του τι συνέβη και του τι σημαίνουν όλα αυτά. Από την αίθουσα σύνταξη μας περιμένει ο Νέστορας Βασιλείου, έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέστορα, ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κάνουμε αρχή από τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ίδια αυτή την συναλλαγή στον συνεργατισμό. Ο Υπουργός των Οικονομικών καλεί με επιστολή του τη Βουλή να εγκρίνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος την προσεχή Παρασκευή την εγγύηση του κράτους για έκτακτες ζημιές στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε η Ελληνική Τράπεζα. Το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί μέρος της συμφωνίας και αν απορριφθεί από τη Βουλή, μπορεί να την τεινάξει στον αέρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχει σημασία να υπενθυμίσουμε τις πρόνοιες αυτού του σχεδίου, Νέστορα. Ναι, το κράτος εγγυάται μέρος των δανείων που αποκτά η Ελληνική Τράπεζα. Συγκεκριμένα, και μπορούμε να το βλέπουμε, εξυπηρετούμενα δάνεια 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και μη εξυπηρετούμενα δάνεια μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Ουσιαστικά, εάν τα δάνεια αυτά παρουσιάσουν μη αναμενόμενες ζημιές, θα πληρώνονται στην Ελληνική από τον εξωτραπεζικό κρατικό φορέα διαχείρισης δανείων που θα δημιουργηθεί από τον συνεργατισμό. Εάν τώρα ο φορέας δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, τότε θα ενεργοποιείται η κρατική εγγύηση. Γιατί κρίθηκε αναγκαίο το συγκεκριμένο σχέδιο, Νέστορα? Λοιπόν, πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο τέθηκε επιτάπητος από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με την Ελληνική, αφού οι εγγυήσεις των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ προσμετρούν στο δημόσιο χρέος. Οι μη αναμενόμενες ζημιές σε βάθος 12 ετών ξεπεράσουν τα 155 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, εάν το κράτος δεν παραχωρούσε στην Ελληνική το σχέδιο προστασίας περιουσιακών στοιχείων, θα έπρεπε να δώσει σημαντικές εκπτώσεις στις αξίες των καλών δανείων ως αντίβαρο για τον επενδυτικό κίνδυνο τον οποίο αναλαμβάνει η Ελληνική Τράπεζα. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το ΣΥΓΜΑ, η πρόταση που είχε καταθέσει η Ελληνική προέβλεπε έκπτωση 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Άρα το κράτος θα έπρεπε να εκδώσει ακόμη ένα ομόλογο προς την Ελληνική ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων πρόσθετο από αυτά που έχει εκδώσει και αυτό που θα εκδώσει το ενός δις, το οποίο θα επιβάρυνε φυσικά το δημόσιο χρέος επιπλέον κατά 8,5%. Θα εκτόξευε το δημόσιο χρέος, έτσι στα ύψη. Κάπου στο 120%. Ναι. Τώρα, τα πράγματα τους τελευταίους μήνες είχαν φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, έτσι είναι τώρα. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία. Ναι, το ενδεχόμενο διάλυσης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία άρχισε να καταραίει υπό το βάρος των εποπτικών πιέσεων, ήταν κάτι περισσότερο από ορατό. Ο Υπουργός Οικονομικών το περιγράφει στην επιστολή του σήμερα προς τον Πρόεδρο της Βουλής όσο πιο κομψά θα λέγαμε μπορεί, λέγοντας συγκεκριμένα ότι τόσο η Κεντρική Τράπεζα όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει για αρνητικές συνέπειες και επιβολή εποπτικών μέτρων σε περίπτωση αποτυχίας της ανακεφαλαιοποίησης ή εξέβρεσης άλλης εμπορικής λύσης, εφόσον δεν επιτρεπόταν στο κράτος να παρέχει οποιασδήποτε μορφής κεφαλαιοχικής στήριξης στη συνεργατική. Οι πιέσεις της Φραγκφούρτης έφτασαν στο απόγειό τους όταν ο επιτόπιος έλεγχος του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού κατέδειξε στις αρχές του χρόνου την ανάγκη να αυξηθούν οι προβλέψεις της συνεργατικής κατά 816 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είχε αποκαλύψει τότε το ΣΥΓΜΑ, ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός είχε προχωρήσει ακριβώς στο μηδενισμό της αξίας των εξασφαλίσεων των τερματισμένων για ένα χρονικό διάστημα μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων του συνεργατισμού. Συνεπία τούτου, οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που απαιτούνταν αγγίζουν τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Η άρον-άρον, αν θέλετε, διαδικασία που ακολούθησε τους τελευταίους μήνες οδήγησε το καλό του κομμάτι στην Ελληνική Τράπεζα, η οποία ήταν στο τέλος και ο μόνος επενδυτής που κατέθεσε δεσμευτική πρόταση. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδίδει εν πολύ στην άσχημη κατάσταση του συνεργατισμού, στην κακή του διακυβέρνηση και στο γεγονός ότι δεν εισπράχθηκαν μεγάλα ποσά από το κακό του δανειακό χαρτοφυλάκιο. Αυτό σηκώνει μια υποσημείωση για να πούμε ότι τα όσα αναφέρουμε σήμερα δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση. Δεν εμπίπτουν, αν θέλεις, για να είμαι πιο ακριβής, στα όσα αφορούν την διερεύνηση για το γιατί έφτασαν εδώ τα πράγματα. Αυτό είναι αντικείμενο της Διερευνητικής Επιτροπής. Θα δούμε και στη συνέχεια ότι αναμένεται από μέρα σε μέρα η εξαγγελία των ονομάτων
αυτών που θα αποτελούν την τριμελή επιτροπή και θα έχει βέβαια πολύ έργο αφού διαχρονικές είναι οι ευθύνες από τότε που ξεκίνησαν όλα μέχρι και σήμερα για να δούμε πώς και γιατί φτάσαμε εδώ. Τώρα, είναι σαφές από το τι περιγράφεις ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, έτσι είναι τώρα. Ναι, γίνεται αντιληπτό ότι ενδεχόμενο ατύχημα στον συνεργατισμό θα ξυπνούσε μνήμες 2013. Σύμφωνα με οικονομικούς κύκλους, σε τέτοια περίπτωση τα περιθώρια ανάκαμψης θα ήταν μηδαμινά και σίγουρα ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να συνέλθει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, η κυπριακή οικονομία θα ήταν και πολύ περισσότερος. Πρακτικά η συμφωνία. Δηλαδή, όταν λέμε, για να το πούμε και με απλά λόγια, όταν λέμε ότι στην ουσία θα ζωντάνευαν τα όσα συνέβησαν το 2013, στην ουσία θα έκλεινε ο συνεργατισμός και θα κουρεύονταν όλες οι καταθέσεις. Έτσι. Αυτό θα γινόταν. Οι ανασφάλιστες καταθέσεις, προφανώς και όσες ήταν, θα κουρεύονταν και από εκεί και πέρα και το κράτος θα έπρεπε να βρει τα 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ για να τα εξασφαλίσει, να πληρώσει τις εξασφαλισμένες καταθέσεις των 100.000 και κάτω. Τώρα, η συγκεκριμένη συμφωνία τι εξασφαλίζει? Λοιπόν, να τα δούμε αναλυτικά στο γραφικό που έχουμε ετοιμάσει, Χρύσανθε. Λοιπόν, εξασφαλίζει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, για την ώρα τουλάχιστον και θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Διασφαλίζει το σύνολο των καταθέσεων των πελατών του συνεργατισμού των 9,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θέτει εκτός τραπεζικού συστήματος σημαντικό μέρος του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βαραίνει το τραπεζικό σύστημα. Διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας μεγάλου αριθμού υπαλλήλων του συνεργατισμού, γύρω στους 1.750. Με 1.800, ενώ μεγενθύνει και την ελληνική τράπεζα, η οποία έρχεται και πιο υγιής μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το μεγάλο στοίχημα, το οποίο όμως, αν θέλετε, απαγορεύεται να χαθεί, είναι να διασφαλιστεί ότι ο φορολογούμενος θα λάβει μέσω της λειτουργίας του φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων τουλάχιστον τα χρήματα που δαπανήθηκαν στον συνεργατισμό. Άρα, στην ουσία, για να μην έχουμε μεγάλη επιβάρηση στα δημόσια ταμεία, είναι κέριο να ψηφιστούν οι νομοθεσίες που απαιτούνται ώστε να εξασφαλιστούν τα όσα οφείλονται στις τράπεζες. Έτσι. Αυτό λέμε με απλά λόγια. Ναι. Και αυτά, αφού θα τα εξασφαλίσει ο φορέας, θα έρθει και θα τα βάλει στην εξίσωση αυτή, προκειμένου το κράτος τελικά να βρεθεί να έχει δαπανίσει για αυτή την ιστορία 200-300 εκατομμύρια, ναι, τώρα. Αυτό λέει η αριθμητική σούμα. Κάπου εκεί, ναι, πηγές τώρα από οικονομικούς και τραπεζικούς κύκλους θεωρούν ακριβώς ότι είναι πολύ σημαντικό το κυβερνητικό πακέτο να περάσει από τη Βουλή πριν από το κλείσιμό της για τις θερινές διακοπές τον Ιούλιο, γιατί αποφεύγεται ο κίνδυνος νέων προκλήσεων, όπως μας έλεγαν, για την κεφαλαιακή επάρκεια των κυπριακών τραπεζών. Να μην ξεχνάμε ότι έρχονται και τεστ αντοχής το φθινόπωρο. Ενώ αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, επιταχύνεται η αντιμετώπιση βεβαίως των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ το κράτος μεγιστοποιεί τις εισπράξεις του, είναι αυτό που λέγαμε, από τη διαχείριση του φορέα, των φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μειώνεται τουλάχιστον το καθαρό κόστος που επομίζεται ο φορολογούμενος από τα μέτρα στήριξης της συνεργατικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει ακριβώς τα μέτρα καθάρισης του συνεργατισμού, απαιτώντας από τις κυπριακές αρχές να προχωρήσουν στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου που θα καθιστά μεταξύ άλλων πιο αποτελεσματικούς στους νόμους των εκποιήσεων και του πλαισίου αφαιρεγγιότητας αλλά και την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί πηγή ανησυχιών στους οικονομικούς κύκλους επειδή ήταν ένας από τους λόγους που επικαλέστηκε ο νέος εποπτικός μηχανισμός για τον μηδενισμό της αξίας των εξασφαλίσεων στον συνεργατισμό που είδαμε και νωρίτερα. Και αφού το έκανε στο συνεργατισμό, αν παραμείνει ο ίδιος, λέει κοινή λογική, μπορεί να γίνει και οπουδήποτε αλλού και ας μην θεωρηθεί αυτό που λέω κινδυνολογία, έτσι. Προφανώς. Ναι. Και βεβαίως αναμένεται λίγαν συντόμως ως αντιστάθμισμα να γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το περιβόητο σχέδιο Εστία. Πρόκειται για το σχέδιο που θα αφορά ενίσχυση οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών από το κράτος, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις και η στήριξη θα παρέχεται στη βάση κριτηρίων όταν το δάνειό τους εξασφαλίζεται από την κύρια τους κατοικία. Και όλα αυτά επαναλαμβάνουμε φορτικά ότι θα πρέπει να είναι παράλληλα και με την πορεία των ερευνών. Ας μην βραχυκυκλώσει το ένα το άλλο, ας γίνουν και μια φορά παράλληλα τα πράγματα και να καταλήξουν και τα δύο σε αποτέλεσμα. Έτσι είναι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με το συνεργατικό.